Ομιλία περί πτώσεως Σαδάμ και εξομολογήσεως και υπακοής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Η Χριστότης και η αγαθοσύνη του Θεού βασίλευαν στη ζωή των πρωτοπλάστων μέσα εις τον Παράδεισον. Κανένα πράγμα δεν εσύγχυσε τη ζωή τους. Όλα μιλούσαν για την χαρά του Θεού. Ο Θεός κάθε δειλινό τους επισκέπτετο και τους μιλούσε εκείνα που εχρειάζονται. Οι πρωτόπλαστοι ένιωθαν τον Θεό, άκουγαν τη φωνή Του και η ζωή τους κυλούσε τόσο πολύ ήρεμα και ευτυχισμένα. Όλα τα αγαθά τα είχαν μέσα στον Παράδεισο. Κυρίως τη μεγάλη μακαριότητα της παρουσίας του Θεού. Ο διάβολος των αρχαίων κακών, ο δόλιος και απατεών, ευθόνησε αυτή την ευτυχία των πρωτοπλάστων, ευθόνησε την παρουσία του Θεού σε αυτούς τους μίσησε και θέλησε να προσβάλλει αυτή την ευτυχία των ανθρώπων. Μια μεγάλη και απέραντη κακία προς τον Θεό τον οδήγησε τον διάβολο να πικράνει τον Θεό μέσω της προσβολής του προς τους πρωτοπλάστους. Κατά μέτωπο δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το Θεό. Σκέφτηκε, μελέτησε, ετεχνεύσατο τον τρόπο με θαυμάσια μεθόδευση το πώς να υποστηλήσει τον άνθρωπο, το εκλεκτό αυτό δημιούργημα του Θεού, να τον υστερήσει της βασιλείας του Θεού, της ευτυχίας του, του παραδείσου και συγχρόνως να πικράνει και να λυπήσει τον Θεό. Ικανοποιώντας έτσι την κακία του. Και κάποια μέρα, εκεί που η Εύα περιεργαζότανε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, την πλησίασε και της ψιθύρισε και της λέγει: γιατί δεν τρώγεις από αυτόν τον ωραίον καρπόν? Ο Θεός μας είπε ότι δεν πρέπει.
Και γι' αυτό ακριβώς δεν τον εγγίζουμε. Όχι, λέει, αν φάτε από αυτόν τον καρπό θα γίνετε και εσείς θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό, το πονηρό και το αγαθό. Και έτσι θα φτάσετε στην ισοθεία. Η Εύα καταρχάς είπε ακριβώς ότι εφύλαγε υπακοή, αλλά στην δεύτερη προσβολή του πονηρού εκεί έδωσε προσοχή, πρόσεξε τα λόγια του διαβόλου δια του όφεως, πρόσεξε μετά τον καρπό πως είναι πράγματι πάρα πολύ καλός και ότι τρώγοντάς τον θα γίνουν θεοί και θα φτάσουν σε αυτή τη μεγάλη δόξα και την εξουσία. Και έτσι, εφόσον έκανε, υποχώρησε στον συνδυασμό, προχώρησε και στην συγκατάθεση και σε λίγο προχώρησε στην καταπράξη πλέον παράβαση. Αφού έφαγε αυτή, έδωσε και τον Αδάμ και έτσι και οι δυο τους δια της παρακοής αμάρτησαν. Και μετά την αμαρτία είδαν ότι ήταν γυμνοί, ενώ προηγουμένως την γυμνότητά τους δεν την είχαν αντιληφθεί, διότι ζούσαν σε μία ακακία και απλότητα. Μετά την παράβαση, μετά την παρακοή, γνώρισαν ότι ήταν γυμνοί και εντρέπονται. Ο Θεός είδε την παρακοή τους. Το απόγευμα τους πλησίασε και φώναξε τον Αδάμ. Πού είσαι, Αδάμ? Εκείνος είπε ότι άκουσα το περπάτημά σου, Θεέ μου, και φοβήθηκα και εντράπηκα και γι' αυτό και εκρύφτηκα. Μα γιατί, λέει, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός και γιατί φοβήθηκες, ενώ άλλοτε δεν φοβόσουνα? Μήπως παρήκουσε, μήπως έφαγε από τον καρπό που σου απαγόρευσα και γι' αυτό νιώθεις αυτή την κατάσταση? Δεν φταίω εγώ, φταίει η Εύα την οποία μου έδωκες σαν σύντροφο. Προχωρεί ο Θεός προς την Εύα και την ερωτά, παίρνει την ίδια απάντηση ότι δεν φταίει και ότι μεταθέτει την ευθύνη στον όφιο. Ο Θεός προσπάθησε να προλάβει την κατάσταση και γι' αυτό έκαμε και την ερώτηση ώστε να ζητήσουν συγγνώμη, να τους συγχωρέσει και να μην τους βγάλει από τον παράδεισο, να μην τους επιβάλλει την ποινή του θανάτου. Αλλά η μία αμαρτία φέρνει την άλλη. Η παρακοή έφερε την αντιλογία και η αντιλογία την καταδίκη. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν υπακούει
στο θέλημα του Θεού μέσα του βασιλεύει η Χριστότης, η αγαθοσύνη, ο πλούτος της χάριτος του Θεού. Νιώθει το Θεό μέσα του σαν μια πολύ μεγάλη θεϊκή προστασία. Νιώθει ευτυχισμένα, χαρούμενα, αλλά από τη στιγμή που θα αμαρτήσει, που θα παραβεί το θέλημα του Θεού, υστερείται αυτή την ευτυχισμένη κατάσταση και νιώθει πάρα πολύ πικρά, στενάχωρα από τον έλεγχο της συνειδήσεως ότι δεν φύλαξε το θέλημα του Θεού. Ο Αδάμ δια της παρακοής έφερε εις το ανθρώπινο γένος τον θάνατο, τόσο τον ψυχικό όσο και τον σωματικό. Ο σωματικός θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, ο δε ψυχικός θάνατος ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Ο χωρισμός της ψυχής είναι κάτι πολύ πολύ φοβερό πράγμα. Για λίγο υστερούμεθα τη χάρη του Θεού από κάποια αμαρτία και νιώθουμε τόσο πολύ μέσα μας δυστυχισμένα. Νιώθουμε πικρία, ψυχική αδιαθεσία. Τίποτε από τα υλικά δεν μας ευχαριστεί. Αναζητούμε την επανόρθωση της ψυχής. Ζητούμε ξανά ο Θεός να έρθει με τη χαρά Του και την ειρήνη. Και αγωνιούμε πότε ο Θεός θα μας συγχωρέσει και θα νιώσουμε διαφορετικά. Αυτό όταν μας γίνεται για λίγες στιγμές, για λίγες ώρες, για λίγες μέρες. Αλλά η στέρηση, η τελεία στέρηση του Θεού αιώνια είναι κάτι το τρομερό. Κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν είναι μόνο η στέρηση του Θεού στον άλλον κόσμο, αλλά είναι και η συντροφιά με τους δαίμονες, διότι και εκείνοι και οι άνθρωποι που θα κουλαστούν θα συζούν μαζί στο σκότος το εξώτερο και σε εκείνη την απέραντη δυστυχία και κόπο. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας, δια της υπακοής του προς τον ουράνιον του Πατέρα, έφερε εις τον άνθρωπο την ελευθερία. Τον επανέφερε δια του σταυρικού θανάτου του. Όχι σε έναν επίγειον παράδεισο, αλλά σε έναν ουράνιον, σε έναν πνευματικό παράδεισο που είναι ασύλληπτος στη δόξα του και στην μακαριότητα. Ο Αδάμ παρήκωσε του Θεού και εξευλήθη του παραδείσου και κάθισε, λέγει, το τροπάριο του Τριωδίου έξω του Παραδείσου, απέναντι του Παραδείσου.
Και βλέποντάς τον έκλαιγε και μυρολογούσε. Παράβησε ο Διεμέτε φυτευμένο και δια την Εύα το κλεισμένο. Σαν να ήταν άνθρωπος τον μιλούσε, τον παράβησε. Παράβησε του έλεγε, με τα δέντρα σου και με τα φύλλα σου και με τους καρπούς και τα άνθη σου παρεκάλεσε το Θεό να με λυπηθεί και να με επαναφέρει πάλι μέσα σου. Αλλά ήταν πλέον αργά η περίπτωση. Δεν γινόταν θεραπεία με αυτή την προσευχή του και την παράκληση. Ο Χριστός με την υπακοή του, με την κοπή του θελήματός του, σαν να αντιπροσώπευε το ανθρώπινο, θυσιάστηκε, έχισε το Πανάγιον του αίμα, μας εξηγόρασε, μας πήρε στους ώμους του σαν λάφυρο, σαν τρόπιον νίκης, και μας έφερε λουσμένους και καθαρισμένους ενώπιον του ουρανίου πατρός του, σε μία θυσία. Μας προσέφερε σαν λάφυρο και σαν θύραμα που κέρδισε με το πανέξυπνο και θεϊκό του τέχνασμα. Ο διάβολος πήρε τον όφη, μπήκε μέσα στο φίδι και μίλησε ύπουλα στην Εύα και έτσι έγινε ο υποσκελισμός. Ο Χριστός έγινε ο νοητός όφης, πήρε την ανθρώπινη φύση και δια της ανθρωπίνης φύσεως υποσκέλισε τον διάβολο και έγινε αυτή η μεγάλη νίκη. Νίκησε το εσφαγμένο αρνείο. Γι' αυτό πρέπει να αγαπούμε τον Χριστό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλο το είναι μας, γιατί αυτός θυσιάστηκε, έδωσε την ζωή του, μας ξεχρέωσε, έσβησε από το ποινικό μας την ποινή μας και έτσι ελευθέρως μας οδήγησε στην επιτυχία του πνευματικού παραδείσου. Ας μισήσουμε από την ψυχή μας τον τρόπο των πρωτοπλάστων, να μην πάθουμε και εμείς τα ίδια. Αυτός ο πρωτόπλαστος παρήκουσε του Θεού και με τη σκέψη και με το έργο, έκαμε εσωτερική συγκατάθεση και εν συνεχεία την πράξη. Και έγινε αυτή η μεγάλη και τεράστια παραγωγή.
με όλα αυτά τα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Αντιθέτως, ο Χριστός μας με την απόλυτη υπακοή, με την πειθαρχία στο θέλημα του Πατρός του, μας εξηγόρασε. Μας κέρδισε. Μας έβαλε στον παράδεισο. Η παρακοή γεννάει θάνατον, η δε υπακοή ζωή. Το γνωρίζουμε αυτό από τη ζωή μας. Ο Σάκης, παρακούσουμε, νιώθουμε δυστυχισμένα, νιώθουμε έλεγχο, νιώθουμε πικρία, νιώθουμε άσχημα, νιώθουμε την στέρηση της χάριτος του Θεού. Όταν όμως κάνουμε υπακοή, όταν αγωνιζόμεθα να τηρήσουμε ακριβή υπακοή, αισθανόμεθα μέσα μας ευτυχία, ανάπαυση, η συνείδηση θριαμβεύει. Δεν φοβούμεθα τον θάνατο, γιατί γνωρίζουμε ότι δια της υπακοής οδηγούμεθα στο Θεό. Ο εγωισμός μας δυσκολεύει να υπακούσουμε, να αφήσουμε το δικό μας θέλημα. Γι' αυτό πιάνουμε τον εγωισμό με αντιλογή. Η αντιλογία είναι αντίθετη της ταπεινώσης. Η ταπείνωση κλείνει το στόμα, κλείνει το λογισμό και δεν αντιλογεί ο άνθρωπος. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός γεννάν την αντιλογία. Αντιλόγησε ο Αδάμ, μεταθέτων την ευθύνη στην Εύα, εκείνη πάλι στον όφη, αμφότερη στο Θεό. Γιατί ο Αδάμ που μου έδωκες την Εύα, χτες, διότι αν δεν μου την έδινες δεν θα προηγώ. Η Εύα πάλι, συφταστέ μου, γιατί μου δημιούργησες τον όφη και ο οποίος με εξυπάτησε. Και επομένως και οι δυο τους ρίξαν την ευθύνη στο Θεό και έτσι φτάσαν σε αυτή τη μεγάλη ασέβεια και αχαριστία. Έκαναν κακή χρήση της ελευθερίας. Ο Θεός τους έβαλε σε άφλημα και σε γύμνασμα, αλλά απέτυχαν. Έτσι και τώρα ο υποτακτικός τίθεται στο άθλημα και στο γύμνασμα της κοπής του θελήματος. Εάν κόψει το θέλημά του ο υποτακτικός, παίρνει το βραβείο της άνοκλησης. Γίνεται ένας μικρός Χριστός. Γίνεται ένας υποτακτικός που μοιάζει τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει με όλη μας την ψυχή να μισήσουμε την παρακοή και την αντιλογία. Όπως λέγει ο Βάς Παλάμων,
ο προσέχων εντολάς γέροντος, ο χρήζει προσέχει εντολάς Θεού. Συνεχώς και αδιαλείπτως πρέπει να μελετούμε το πώς να κόψουμε το ίδιο θέλημα. Είδαμε ότι η υπακοή φέρνει ολόκληρον τον Θεό μέσα στον άνθρωπο. Η παρακοή βγάζει τον Θεό από μέσα από τον άνθρωπο. Η παρακοή γεννά θάνατον, η υπακοή ζωή. Τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Και τη στιγμή που είμαστε υποτακτικοί, που θέσαμε το πόδι μας να βαδίσουμε τον δρόμο της υπακοής δια του σκυλμού και του κόπου, ας μην αφήσουμε την παρακοή και την αντιλογία να προπορεύεται στον δρόμο. Δεν θα μας βγάλει σε καλό. Δεν είναι μόνο η καταδιακόνημα υπακοή, κυρίως είναι η πνευματική υπακοή. Το να κάνουμε κατά την επιθυμία του γέροντος την υπακοή. Η πνευματική υπακοή επέχει θέση ψυχής. Η δε υπακοή στο διακόνημα επέχει θέση σώματος. Η διαφορά είναι τεράστια. Νοθετούμεθα από τον γέροντα να εξομολογούμεθα τα πάντα, γιατί είδαμε από την πράξη της μοναχικής ζωής ότι όσοι κρύψανε τους λογισμούς τους από τους γέροντες, όλοι έσταλαν και όλοι υπέμειναν ναυάγιο. Ο διάβολος πολλά μας ψιθυρίζει, μας φέρνει την εντροπή. Μα εφόσον τα πάντα μας είναι γνωστά στον Θεό, τίποτε δεν είναι κρυφό από τα μάτια και από την καρδιά του Θεού, τότε γιατί να τα κρύψω? Φανερώνοντας τους λογισμούς και τα αμαρτήματα, φανερώνουμε τον διάβολο, τον βγάζουμε στη φόρα. Όταν βγει στη φόρα, ο διάβολος δεν μπορεί να σταθεί. Το φίδι όταν βγει από τη φωλιά του και βγει στον καθαρισμένο τόπο, προσπαθεί να κρυφτεί, φοβούμενο να μην το σκοτώσει ο άνθρωπος. Και έτσι και ο πειρασμός, αφού βγει με την εξαγόρευση, δεν μπορεί να σταθεί. Μας ψιθυρίζει πολλές φορές και μας λέει μην το λες το γέροντα, δεν είναι τίποτε αυτό, θα περάσει ο λογισμός, κάνε λίγο υπομονή. Και έτσι σιγά σιγά τον πείθει και δεν κάνει την πραγματική και ωφέλιμη εξαγόρευση, και το ένα κατόπιν το άλλο επισορεύεται και έτσι γίνεται μία εστία μολύνσεως μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή του υποτακτικού, και σιγά σιγά κατελήγει σε καρκίνο και ο καρκίνος φέρνει τους τρομερούς πόνους και εν συνεχεία τον θάνατο.
Έχει πολύ μεγάλη προσπάθεια ο διάβολος από την αρχή της υποταγής να προσβάλλει τον αρχάριο, να τον πείσει, επειδή ακόμη είναι φορτωμένος εγωισμό και υπερηφάνεια, να τον πείσει και ξεκίνησε να πάει στον πνευματικό του, στον γεροντά του, μια ημέρα δρόμο για να πει αυτούς τους τρεις λογισμούς. Και μέχρι να πάει στο γέροντα ξέχασε έναν από τους τρεις λογισμούς και εξομολογήθηκε τον δύο. Όταν επέστρεψε στην καλύβα του και όταν έβγαλε το κλειδί να ανοίξει την πόρτα, θυμήθηκε τον τρίτο λογισμό και αμέσως δεν είσαι κλειδώνει και σηκώνεται και κάνει ακόμα μια μέρα δρόμο και πήγε και εξομολογήθηκε το λογισμό του. Του λέει ο γέροντας, πολύ γλίγορα ήρθες παιδί μου, μα γέροντα ξέχασα ένα λογισμό και ήρθα να σας τον πω. Και τότε βλέποντας ο γέροντας την ακρίβεια της εξομολογήσεως αλλά και την αυταπάγνηση του αβαπημένου, είπε «Τιμήν, τιμήν, αγγέλων τιμήν, λαλυθίσετε σου το όνομα εν πάση η Αιγύπτου». Αλλά όχι μόνο στον χώρο της Αιγύπτου εξαπλώθηκε η φήμη του αγαπημένου, αλλά σε όλον τον κόσμο και από γενιά σε γενιά. Έτσι βραβεύει ο Θεός τους ανθρώπους που κάνουν το θέλημά του. Είδαμε με και άλλους υποτακτικούς που κάναν το αντίθετο, που να έχουν δίπλα το γέροντά τους και να έχουν κρύψει και να κρύβουν τους λογισμούς τους. Πράγμα απαράδεκτο και αναφόρτητο. Όταν ακούσει ο υποτακτικός τον συσχυρισμό του διαβόλου που του λέει «Μην το λες το γέροντα». Αυτή η συμβολή, αυτή η φωνή φανερώνει απάτη διαβολική, παγίδα. Και πρέπει να σκεφτεί ότι γιατί μου λέει ότι να μην το πω στο γέροντα. Τι συμβαίνει? Ο γέροντας δεν είναι ο καθηγητής μου, ο καθοδηγητής μου? Αυτός δεν ξέρει το πώς να με οδηγεί? Αυτός δεν είναι ο γιατρός της ψυχής να κρύψω την πληγή μου? Μα πώς θα γίνω καλά? Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ακριβή και ειλικρινή εξομολόγηση των λογισμών μας και των πράξεων μας. Και έτσι κάνοντας υπακοή, την πνευματική υπακοή, επιτυγχάνουμε τον αντικειμενικό σκοπό μας, που είναι το να κερδίσουμε τον Θεό μας μέσα στην καρδιά μας. Ας αγωνιστούμε σε αυτόν τον τομέα της απολύτου υπακοής. Ας μισήσουμε την αντιλογία, την παρακολή. Ας ομοιάσουμε τον Χριστό μας στην υπακοή του.
για να ακολουθήσουμε τα ίχνη της υπακοής του, θα φτάσουμε εκεί που βρίσκεται αυτό. Ο Χριστός μας βρίσκεται επί θρόνου δόξου. Ο Απόστολος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής είδε στην οπτασία του ότι είδε ένα όμιλο, είδε ένα πλήθος από ανθρώπους που ήταν στα λευκά ντυμένοι, με πολύ μεγάλη χάρη και φωτισμό έφτιαναν ουράνια άσματα, και έκανε την ερώτηση στον άγγελο που τον οδηγούσε εκεί και του εμήνευε τα ουράνια πράγματα: ποιοι είναι αυτοί με τόση δόξα και που ψάλλουν αυτά τα ερμήνευτα άσματα? Το απαντά ο άγγελος και του λέει ότι αυτοί είναι παρθένοι, αυτοί είναι που θα ακολουθούν το αρνείο εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτοί ήταν οι μοναχοί οι σωσμένοι, αυτοί που θα ακολουθούν το Χριστό εις τους αιώνας των αιώνων, αυτοί που θα βλέπουν το πρόσωπό του εις τους αιώνας των αιώνων. Θα είναι, όπως είπαμε στην προηγούμενη ομιλία μας, ότι θα είναι το 10ο τάγμα των αγγέλων. Ας φιλοδοξήσουμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Μου, η ζωή κυλάει σαν το νερό, φεύγει σαν το πουλάκι που πετά. Δεν είναι τίποτε η ζωή μας. Θα φύγει, θα τελειώσει, αλλά το κέρδος θα είναι αιώνιο. Η ψυχή, το υποτακτικό, γίνεται ανάλαφρη. Όταν το θέλημα τα αποβάλλει, όταν ρυθμίσει τους λογισμούς βάσει της υπακοής των ματέρων, αυτός ο υποτακτικός βαδίζει τον ξεκαθαρισμένο δρόμο της σωτηρίας. Ο Αββάς Παλάμων λέει: οφειλάτων υπακοήν εις πνευματικόν πατέρα, ου χρήζει προσέχει εντολάς Θεού. Τι ωραιότερον της υπακοής! Καμία ζωή δεν είναι τόσο ανεύθυμη όσον του υποτακτικού. Όταν τα κάνει ο υποτακτικός όλα με υπακοή, δεν έχει να δώσει λόγο στο Θεό για τίποτε. Ο δρόμος του πια είναι ανοιχτό για τον ουρανό. Παρότι πρέπει να μελετούμε συνέχεια τον νόμο του Θεού, η μελέτη η πατερική, η συνεχής προσευχή μας, η μελέτη του θανάτου και της εξόδου της ψυχής, να μελετούμε πώς θα περάσουμε τα εναέρια τελώνια. Εκεί είναι η δυσκολία η μεγάλη της ψυχής. Και η ώρα του θανάτου είναι τρομερή, αλλά περισσότερο είναι
το πέρασμα της ψυχής από τα τελώνια των δαιμόνων. Οι δαίμονες έχουν κατεγραμμένα με λεπτομέρειες τα πάντα. Και όλα αυτά, η ψυχή περνώντας τα τελώνια θα τα δει γραμμένα. Ένας καλός υποτακτικός, όταν συνεχώς αποκαλύπτει, φανερώνει τον ψυχικό του κόσμο στον πνευματικό του πατέρα και γέροντα και τα εξομολογείται με ειλικρίνεια και με αλήθεια και διορθώνοντας ό,τι δεν πάει καλά, αυτός ο υποτακτικός, περνώντας τα τελώνια, δεν πρόκειται να ανησυχήσει καθόλου. Η συνείδησή του θα τον πληροφορεί. Και αυτός ο μεγάλος τρόμος και φόβος θα έχει απαλλαγή ο μοναχός αυτό, γιατί η συνείδηση θα τον πληροφορεί περί της αλήθειας. Μεγάλη ευτυχία στον υποτακτικό να κερδίσει το ήσυχο της συνειδήσεως. Το ήσυχο κερδίζεται με την απόλυτη υπακοή. Όταν τα πάντα τα καταθέτει στο γέροντα, παίρνει την άφεση, απαλλάσσεται από κάθε δαιμονική ενέργεια, προκόπτει στον πνευματικό δρόμο και από όλη αυτή την καλή έτσι κατάσταση δημιουργείται μέσα του το ήσυχο της συνείδησης. Η ήσυχη συνείδηση φέρνει την παρησία προς τον Θεό. Η παρησία της συνειδήσεως απαλλάσσει τον άνθρωπο από κάθε κίνδυνο κολάσεως. Γι' αυτό θα πρέπει ο καθένας μας να σκέπτεται και να λέει, είμαι υποτακτικό, γιατί να μην κάνω αυτά τα απλά πράγματα που θα μου χαρίσουν τόσα χαρίσματα, που θα με αξιώσουν να καθαρίσω την συνείδησή μου, να περάσω τα τελώνια απροσκόπτος και αφόφος και το μεγάλο και η μεγάλη επιτυχία το να ειδώ τον Χριστό και Κριτή μου με ηλαρό πρόσωπο. Όπως και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι θα πρέπει να πετύχουμε το ηλαρό πρόσωπο του Κριτού και όχι με μία αποτυχία να το δούμε να μας αποστρέφεται κατά την ώρα της κρίσης.
η αποστροφή του Θείου Προσώπου είναι η πρώτη εντύπωση που παίρνει η ψυχή της αιωνίου καταδίκης. Όταν όμως συνεχώς έχουμε τη μελέτη το πώς να βιώσουμε σωστά, το πώς να ξεριζώσουμε το ίδιο θέλημα, όταν συνεχώς μελετούμε τους πατέρες, το θάνατο, τα τελώνια, την κρίση, την κόλαση, τον παράδεισο, όταν όλα αυτά είναι μία μελέτη συνεχή στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, χάρη τη Θεού είναι αδύνατον να αποτύχουμε τη σωτηρία. Όλη αυτή η μελέτη και η ζωή εμποδίζει τα δαιμόνια να μας προσβάλλουν. Όλη αυτή η μελέτη είναι η υγεία της ψυχής. Όπως κανείς όταν είναι υγιής, η ζωή το είναι ευχάριστη. Και σε κάθε τομέα έχει επιτυχίες, έτσι και ψυχικό. Όταν ο άνθρωπος νιώθει ελευθερία παθών, που σημαίνει υγεία ψυχική, τότε αυτή η ψυχή, αυτή η υγεία χαρίζει ευεξία εσωτερική στον άνθρωπο και νιώθει το Θεό μέσα του. Ομιλούν οι πατέρες για αυτονεργούσα προσευχή. Η αυτονεργούσα προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενθρόνηση του Χριστού μέσα στην καρδιά. Για να έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, πρέπει να προηγηθεί όλη αυτή η εργασία, όλη αυτή η βία και η νύχτα. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Ο Θεός μας έφερε εδώ. Ο χρόνος της ζωής μας δεν ξέρουμε πόσος θα είναι. Γι' αυτό πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας συνέχεια. Κάθε μέρα να έχουμε την μελέτη, την προσευχή, τη σιωπή, την υπακοή, την ημερήσια διάδοξη. Καθημερινώς να είναι σαν εργασία πνευματική, όπως έχουμε το διακόνημα και λέμε ότι καθένας έχει ένα διακόνημα και εργάζεται κάθε μέρα και ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει το διακόνημά του. Έτσι ακριβώς και πνευματικός πρέπει να το έχουμε σαν διακόνημα πνευματικό της ψυχής μας. Ξημερώνοντας και αρχίζοντας την εργασία το διακόνημα, να αρχίζουμε και το πνευματικό διακόνημα, να συντρέχουν και τα δύο μαζί,
εργάζεται το σώμα, πρέπει να εργάζεται και η ψυχή. Το στόμα να λέει την προσευχή, ο νους να σκέφτεται την προσευχή, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους δαιμονικούς λογισμούς. Μας φέρνει λογισμός κάθε του Θεού εναντίον των αδελφών, μας φέρνει λογισμούς από τα κοσμικά. Όλοι αυτοί οι λογισμοί θα αντιμετωπιστούν με την ευχή, με την περιφρόνηση ή με την αντίρρηση. Όταν έτσι εργαζόμαστε κάθε μέρα, είναι αδύνατον να μην μάθουμε το πνευματικό εργόδιο. Το να μην μάθουμε την πνευματική τέχνη και επιστήμη. Στην εργασία μας, στο διακόνημα, στην παγκαινιά, πρέπει να μελετούμε το όνομα του Χριστού, να μην αργολογούμε. Η αργολογία πάντα φέρνει αμαρτία. Όταν αργολογούμε, ανάμεσά μας έρχονται οι δαίμονες. Και πότε στον έναν πηγαίνουν, πότε στον άλλον και συμβουλεύουν, πες τούτο, πες το άλλο, και έτσι ξεκινάει η αργολογία με τα άσχημα επακόλουθα. Όταν όμως λέγεται η προσευχή, τότε οι δαίμονες φεύγουν μακριά. Δεν μπορούν να ακούσουν το όνομα του Χριστού. Ονόματι Ιησού μάχτιζε πολεμίου, λέγει ο Βάς Ιωάννης της Κλίμακος. Όταν όμως δεν μαστίζουμε τους δαίμονες με την προσευχή, τότε έρχονται, μας πλησιάζουν και μας γεμίζουν με χίλιους δυο βρώμικους λογισμούς. Επίσης, και όταν ήμασταν στην κοινή σύναψη της Εκκλησίας, κατεβαίνουμε στην Εκκλησία για να υμνολογήσουμε και να προσευχηθούμε. Μήπως τα δαιμόνια και στην Εκκλησία δεν έρχονται, και εκεί έρχονται και μας ψιθυρίζουν χίλια δυο πράγματα. Και εκεί πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή. Επίσης, πρέπει να βιαζόμεθα και το βράδυ στην προσοχή. Να έχουμε ολιγότερα πράγματα στο μυαλό μας. Να μην αφήνουμε το νου μας να γυρίζει εδώ και εκεί σε πολλά πράγματα. Όποιος κατορθώσει να κρατήσει λίγες σκέψεις στο μυαλό του, θερυπεί το όνομα του Χριστού, μια μελέτη θανάτου, μια μελέτη παραδείσου, μια μελέτη της αγάπης του Θεού, αυτή η μελέτη μέσα στο νου αποκλείει κάθε δαιμονική άλλη μελέτη. Όταν του δώσουμε, όταν δώσουμε στο νου εργασία πνευματική, αποκλείουμε την εργασία του δαίμονα. Και όταν έχουμε αυτή τη μελέτη,
οπωσδήποτε θα νιώσουμε μέσα στην καρδιά μας χαρά, ειρήνη και ό,τι δώσει ο καλός Θεός. Να έχουμε προσοχή, να μην δεχθούμε λογισμούς εναντίον των αδελφών. Πολλές φορές μας φέρνει έναν εκνευρισμό, μια καταστασή εσωτερική, και πάνω σε αυτή την κατάσταση βρίσκει ευκαιρία και μας γεμίζει με χίλιους δυο λογισμούς εναντίον των αδελφών. Τότε χρειάζεται να σταματήσει κάθε λογισμό, να περιφρονήσει, να πιάσει την προσευχή ο μοναχός και έτσι να εμποδίσει όλη αυτή την δαιμονική ενέργεια. Ακόμα μπορούμε και για λίγα λεπτά να παραμερίσουμε στο κελάκι με ένα κομποσχήνι, με δυο κομποσχήνια, με μια αυτοσχέδια προσευχή. Απομακρύνεται ο δαίμονας, ειρηνεύει η ψυχή και τότε σταματούν όλοι οι λογισμοί της κατακρίσης.